Σύμφωνα με ενημέρωση το απόγευμα της Κυριακής από τον καθηγητή λοιμοξιολογίας Σωτήρη Τσιόδρα, τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα ανέρχονται σε 103, ενώ συνολικά στη χώρα μας εντοπίζονται 331 κρούσματα. Τα 49 από τα 103 είναι του τελευταίου 24ωρου, ενώ τα υπόλοιπα 54 επιβεβαιώθηκαν με καθυστέρηση από τις προηγούμενες ημέρες. 51 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 8 είναι διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των Πατρών. Ευχόμαστε σε αυτούς τους σοβαρά ασθενείς συμπολίτες μας να αναρρώσουν γρήγορα. Όλοι τους παίρνουν αντιϊκή θεραπεία. Τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα εξακολουθούν να είναι στην Αθήνα, ενώ συνολικά έχουν ελεγχθεί μέχρι τώρα περίπου 4.000 εργαστηριακά δείγματα για την παρουσία του νέου κορονοϊού. Δυστυχώς, μια τέτοια επιδημία συνοδεύεται και με αντίστοιχους θανάτους. 4 συμπολίτες μας έχουν καταλήξει, όλοι με σοβαρά υποκείμενα προβλήματα υγείας, ο τελευταίος συμπολίτης μας σήμερα. Τέλος, 10 συμπολίτες μας έχουν ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά για τους 4 νεκρούς, όπως τόνισε ο κύριος Τσιόρδας, όλοι έπασχαν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, δηλαδή το ιστορικό τους ήταν επιβαρημένο. Ότι εξακολουθούμε να περνάμε το σημαντικό μήνυμα και τις ισχυρές συστάσεις για περιορισμό του συγχρονισμού και των μετακινήσεων των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, σημειολογικά και ως ένδειξη της σημασίας της ατομικής ευθύνης ακούσατε ότι έκλεισαν οργανωμένες πλάς και χιονοδρομικά. Επιπλέον, υπάρχει αυτή τη στιγμή ισχυρή σύσταση για επιτήρηση της υγείας και κατά το δυνατόν περιορισμό των επαφών όποιου επιστρέφει από το εξωτερικό για 14 μέρες. Υπάρχουν σημαντικές μετακινήσεις συμπολιτών μας λόγω των καταστάσεων που παρατηρούνται σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να τονίσω ότι ο κύριος τρόπος μετάδοσης εξακολουθεί να είναι μέσω αεροσταγονιδίων και όχι αερογενής όπως ακούστηκε χθες. Επίσης, θέλω να τονίσω 2 επιστημονικά δεδομένα. Το πρώτο έχει να κάνει σε σχέση με τα αντιφλεγμονώδη, που ίσως ακούσατε ότι από πολιτικό της Γαλλίας ανεφέρθησαν ως πιθανά να συντελούν σε μια πιο βαριά νόσο. Δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα για την τεκμηρίωση της σχέσεως, της χρήσεως αντιφλεγμονωδών ουσιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο ως παυσίπονα και αντιπηρετικά με την πρόοδο της νόσου. Οπωσδήποτε η άμυνα του οργανισμού έχει να κάνει σε σημαντικό βαθμό με την απομάκρυνση του ιού από τον οργανισμό μας. Είναι ασφαλέστερη και μετά την καθοδήγηση και την οδηγία του γιατρού, του προσωπικού γιατρού, η χρήση παρακεταμόλης. Την ξέρουμε όλοι και τη χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή. Μέχρι να αποσαφινιστεί αν όντως τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη ουσίες όπως η βουπροφένη και άλλες, οι οποίες χρησιμοποιούμε σε καθημερινή χρήση στο σπιτικό μας, μπορεί να επιδεινώνουν ή να αυξάνουν την προδιάθεση για μια πιο σοβαρή νόσο. Και επίσης ακούστηκε τις τελευταίες 2 μέρες μια συσχέτιση με τα φάρμακα για την πίεση, την αυξημένη πίεση. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι κάποια από τα πολύ κοινά φάρμακα για την πίεση, τα οποία οι ασθενείς τα ξέρουν και τα παίρνουν σε συνεννόηση με τους καρδιολόγους τους, δεν φαίνεται να επηρεάζουν την πιθανότητα νόσης και ίσως μάλιστα να δρουν και προστατευτικά. Το κοινό να εμπιστεύεται τις επιστημονικές πληροφορίες, να μην σπέβδει να διακόψει αγωγή που παίρνει ήδη για χρόνιο νόσημα, η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία του.